Εδώ είμαστε παρέα με την Άση. Μας αρέσει αυτό το τραγούδι, έτσι. Για να τα διαλέγω. Α, εσύ το διάλεξες. Η δική μου ενότητα, ναι. Εγώ το καταλαβαίνω. Χρόνια τώρα. Μεταξένα, έχω αυτό που έχεις εσύ με τα ελληνικά. Δεν άκουγα ποτέ. Ακούς τώρα. Δηλαδή, μόνο με... Ακούς τώρα με την Άση. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω, ο άνθρωπος γενικότερα, όσο μεγαλώνει, πρέπει να ανοίγει λίγο και το οπτικό του πεδίο και γενικότερα δεν είναι κακό, ας πούμε, κι εγώ να ακούσω κάποια στιγμή ένα άλλο είδος μουσικής και εσύ να ακούσει ένα άλλο είδος μουσικής. Open mind. Ναι, αυτό λέω. Γιατί όπως λέει και η παροιμία, ναι, ναι. Το μυαλό είναι σαν το αερόστατο. Δουλεύει όταν είναι ανοιχτό. Τι είπε. Η αλήθεια είναι ότι ξέρω εννοείται συγκροτήματα, ξέρω βασικά έτσι mainstream κομμάτια, αλλά... Καλά, και εγώ τα ελληνικά κάποια τα ξέρω. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Mm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τις όψεις που έχουμε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και η αλήθεια είναι ότι η σημερινή μέρα έχει μία όψη η οποία είναι περίεργη. Σας την είχα από την αρχή της εβδομάδας, την είχα πουλήσει αυτή την όψη. Λοιπόν, έχουμε στην πραγματικότητα το εξής. Την Αφροδίτη, που έχουμε πει ότι είναι ο πλανήτης των σχέσεων, ο πλανήτης που στην αστρολογία ουσιαστικά κυβερνά όλη την γκάμα των σχέσεών μας, από τις ερωτικές, τις φιλικές, τις επαγγελματικές, οποιαδήποτε σχέση έχουμε με τους άλλους στη ζωή μας, κάνει μία όψη έντασης με τον Άρη, που είναι στους διδύμους. Η Αφροδίτη είναι στην Παρθένο. Και τα δύο αυτά ζώδια που βρίσκονται, η Αφροδίτη και ο Άρης, ουσιαστικά είναι τα ζώδια που κυβερνά ο Ερμής. Και τι Ερμή έχουμε αυτή την περίοδο? Ανάδρομο. Και σύν της άλλης, η Σελήνη είναι επίσης στους διδύμους, το ζώδιο που κυβερνά ο Ερμής. Άρα καταλαβαίνετε ότι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, ειδικά Παρασκευή και Σάββατο, είναι μέρες που θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξουν παρεξηγήσεις, να υπάρξουν παρανοήσεις. Να σου πω κάτι, να το μεταφέρεις κάπως αλλιώς, να το καταλάβει ο άλλος κάπως διαφορετικά. Γι' αυτό λέω ότι ειδικά σήμερα και αύριο θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις μας. Και ξαναλέω, δεν αφορά μόνο τις ερωτικές σχέσεις αυτό, αφορά όλη την γκάμα των σχέσεών μας, έτσι. Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να μην δημιουργήσουμε καταστροφικές συνέπειες χωρίς να το θέλουμε. Σας ακούει πάρα πολύ ο Θεοκλήστες. Είχες πει ότι μετά τις 11 κάπου εκεί θα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. 11 η ώρα έπεσε για ύπνο. Καλά. Πολύ καλά έκανε. Να μην έχω προβλήματα. Να σου πω επίσης, επειδή έχουμε αύριο και μια όψη ωραία ήλιου Ποσειδώνα, μια αντίθεση, ωραία δεν είναι, αλλά είναι μια αντίθεση ήλιου Ποσειδώνα, μας δίνει μια διέξοδο. Η διέξοδος είναι η θάλασσα. Οπότε ας πάμε να πνίξουμε, πώς το λένε, τον καημό μας, τα προβλήματά μας σε μια παραλία. Θα έχει καιρό, ωραίο. Δυνατόν, θα έχει και καλό καιρό. Οπότε ας το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, όταν βλέπουμε σήμερα και αύριο ότι μια κατάσταση πάει να ξεφύγει, δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος είναι κάπως, δεν ρίχνεις λάδι στη φωτιά εκείνη τη στιγμή, έτσι, κρατάς μία, υποχωρείς. Το σημαντικό δεν είναι να νικήσει ο εγωισμός, να πεις «Α, εντάξει, ήμουν πιο έξυπνος από τον άλλον». Το σημαντικό είναι να πάει παρακάτω μια κατάσταση. Μεγάλη αλήθεια. Έτσι. Πολύ. Άρα θα πρέπει να κάνουμε όλοι λίγο ένα βήμα πίσω στο εγώ μας και να κοιτάξουμε πώς μπορούμε με τους άλλους να βρούμε έτσι μια λύση ή κάποιες λύσεις για να εξελιχθούν τα πράγματα.